Ο Παυσαλίας στα Χαϊκά αναφέρει ότι από όλες οι πατρινές έχουν τις περισσότερες ομορφιές της Αφροδίτης. Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας εξασφάλισε στις γυναίκες επισκέπτριές του μία δωρεάν θεματική ξενάγηση. Σήμερα 8 Μαρτίου 2019, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, και έτσι λοιπόν στο πλαίσιο μια σειράς επαιτειακών δράσεων που κάνει το Αρχαιολογικό Μουσείο για τα 10 χρόνια λειτουργίας του, σχεδιάσαμε για την ημέρα της γυναίκας μια θεματική περιήγηση στις θεϊκές φιγούρες που φιλοξενούνται στο μουσείο και τις κρυφές αφηγήσεις τους. Να πούμε καταρχάς ότι ναι, μεν είναι η μέρα της γυναίκας, αλλά και οι άντρες φοράγανε πάρα πολλά κοσμήματα, έτσι, και σκουλαρίκια και βραχιόλια, και γενικά η αγάπη για το... Η αυταρέσκεια είναι πολύ εμφανής και αποδεκτή. Λόγω της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας, το Αρχαιολογικό Μουσείο μας ξενάγησε στους χώρους και ήταν μια πολύ καλή ξενάγηση. Οι γυναίκες που ξεναγήθηκαν την Παρασκευή στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας είχαν τη δυνατότητα να δουν και να μάθουν για τις γυναικείες σμιλεμένες μορφές, τις έντεχνα τοποθετημένες ψηφίδες, τις πύληνες μορφές σε δέηση, θεϊκές και μη και άλλα εκθέματα. Ευελπιστούμε να υπάρξει και συνέχεια στις δράσεις μας σχετικά με τη γυναίκα και και τα δικαιώματά της. Θα ήθελα να δω περισσότερες γυναίκες και περισσότερο κόσμο να επισκέπτεται το Μουσείο της Πάτρας, που είναι ένα κόσμημα για την πόλη μας. Η δράση για την ημέρα της γυναίκας ήταν ανοιχτή στο κοινό και εντάσσεται στο πλαίσιο εξωστρέφειας που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας.